Με μια πολύ λιτή και αόριστη ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Υπεριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτιμά να τηρήσει μια ουδέτερη και μάλλον επιφυλακτική στάση απέναντι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Τετάρτη με τους 13 περιφερειάρχες όλης της χώρας. Η δίκαιη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, άλλωστε, που ζήτησε ο Πρωθυπουργός να σχεδιαστεί από τους περιφερειάρχες, καθώς και οι δικές τους τοποθετήσεις στην τρίωρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αποτέλεσαν ουσιαστικά μόνο την απαρχή μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί και στο μέλλον με νέες συναντήσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που θα εξειδικεύσουν τις δράσεις, τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν στην κατεύθυνση αυτή τόσο από την κάθε περιφέρεια χωριστά, όσο και από την κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι περιφερειάρχες της χώρας, που στην πλειοψηφία τους άλλωστε στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, παραμένουν προσεκτικοί και σχετικά επιφυλακτική, αναμένοντας τις πρωτοβουλίες πλέον από την κυβερνητική πλευρά. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της περιφέρειας αναφέρει. Σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας στο Μέγαρο Μάξιμου για το Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Στη σύσκεψη τέθηκε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί η συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα 13 περιφερειακά συνέδρια. Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αλέξη Χαρίτση και τον Υφυπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα.